Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διάλειμμα να λάβουμε θέση. Έχει λάβει ήδη θέση η κυρία Χατζηγεωργίου, νέα υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Γεννάστε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη ως υφυπουργός, έτσι δεν? Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την τιμητική αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι για τον οποιοδήποτε υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, η ΕΡΤΡΙΑ προφανώς είναι η πρώτη επιλογή, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την ΕΡΤΡΙΑ τα τελευταία χρόνια. Μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει αλλά διακόπηκε με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Ήμασταν όλοι εδώ. Ακριβώς. Δεν διακόπηκε στην ουσία, γιατί η ΕΡΤΡΙΑ δεν σταμάτησε ποτέ να εκπέμπει. Ακριβώς. Ναι. Συνεχίσαμε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από όλους ότι αυτή την προσπάθεια τη στηρίξαμε με κάθε τρόπο, σε όλα τη τα βήματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ κοντά σας. Πώς είναι να αφήνει αυτά τα βήματα, σε αυτούς τους δρόμους, τους πιο αγωνιστικούς, τους πιο ανέμελους, που βέβαια οι φωτογραφίες μένουν και μερικά μετά κάποιοι τους δίνουν και τίτλους, τις ερμηνεύουν, και να πας σε θέσεις και καρέκλες που πολλές φορές είναι ηλεκτρικές, όχι τις περισσότερες φορές πολιτικές καρέκλες είναι ηλεκτρικές, που έχουν τα ρίσκα τους, που πρέπει να μετράς κάθε τι που θα πεις, κάθε τι που θα φορέσεις και κάθε τι που θα δείξεις ή ακόμα και που θα επενυχθείς. Εδώ είδαμε τοποθετήσεις μέσα στη Βουλή που ήρθαν και ερμηνεύθηκαν. Μου ασκήθηκε και εμένα προσωπικά, αλλά όχι μόνο εμένα, και στο σύνολο των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση, μία προσωπική κριτική άλλους για άλλα πράγματα, σε μένα για άλλα πράγματα. Εμένα η κριτική που μου ασκείται, αν είναι πολιτική, θα τη δεχτώ και θα έχω το λόγο να αντιπαρατεθώ σε αυτήν. Αλλά η κριτική που μου ασκείται σε σχέση με την πολιτική μου πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να απαντήσω σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν η πορεία μου, αυτή ήταν η σχέση μου με την πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτή είναι η σχέση μου με την αριστερά και θεωρώ ότι και από αυτό το μετερίζει, δηλαδή από αυτό το ρόλο που μου ανατέθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, θα καταφέρω με τον τρόπο που εγώ ξέρω και μπορώ να έρθω στην καλύτερη επαφή με τους πολίτες, να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά τους προβλήματα και να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Άρα θεωρώ ότι οι ρόλοι που σου ανατίθονται κάθε φορά ή ο τρόπος τον τρόπο με τον οποίο μπαίνεις και συμμετέχεις σε αυτούς τους ρόλους έχει να κάνει με την πολιτική σου κατεύθυνση και την πολιτική σου ταυτότητα. Εσείς έχετε και μερικά μειονεκτήματα τώρα, αντικειμενικά, κοινωνικά. Δεν θα έχω λίγα. Ηλικία. Είστε νέα γυναίκα. Εντάξει, ναι. Φίλο. Καλό είστε γυναίκα. Αυτό. Κάθε φορά που μια γυναίκα, τώρα ανεξαρτήτως του πολιτικού ιδεολογικού χώρου τον οποίο προέρχεται, όταν μπαίνει πιο ενεργά στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο χώρο, δέχεται κριτική και θα πρέπει να αποδείξει τι δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεώρησα ποτέ μειονέκτημα για μένα είτε την ηλικία μου είτε το φύλο. Νομίζω ότι αυτό κάθε άνθρωπος το μπορεί και πρέπει να το υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και δύο, όταν είσαι γυναίκα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πολλές δυσκολίες. Είναι αλήθεια αυτό σε όλα τα επίπεδα. Είτε δουλεύεις σε ένα μαγαζί, είτε αναλαμβάνεις τη θέση της υφυπουργού, έχεις να αντιμετωπίσεις περισσότερες δυσκολίες από έναν άντρα. Αυτό είναι υπαρκτό και δυστυχώς και στην αριστερά πολλά τέτοιου είδους ζητήματα δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως... Δηλαδή το ακούτε και από το χώρο σας. Γιατί... Όχι, δεν είναι ζήτημα να το ακούσει όχι. Δεν είναι ζήτημα να ακούς τέτοιου είδους κριτική από το χώρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες φορές αντιμετωπίζεσαι. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και εσείς στη δουλειά σας και εγώ στις δουλειές που έκανα στο παρελθόν ή στη θέση που ανέλαβα, τη θέση της υφυπουργού, δέχομαι μια κριτική σε σχέση με το φύλο. Αλλά νομίζω ότι... Ξαναλέω ότι πρέπει να απαντάμε και να υπερασπιζόμαστε τα πράγματα σε σχέση με αυτά που πράττουμε. Και δεν... Ωραία, αφήνω το φίλο. Να πάω στην ηλικία. Η άλλη μορφή που ακούγεται είναι μια νέα γυναίκα, ένας νέος άνθρωπος. Πόσες σε αυτή την ηλικία έχουν καταφέρει να γίνουν υπουργοί, και μάλιστα χωρίς να έχουν εκλεγεί βουλευτές? Είναι και αυτό κάτι που κυκλοφορεί και στα social media. Προφανώς θα κυκλοφορεί. Κάθε φορά, αν ήμουν 70 χρονών, θα έλεγαν γιατί άργησε. Τόσο μεγάλη άργησε να φτάσει σε αυτή τη θέση. Τώρα που είμαι 40 χρονών, είμαι νέα για να αναλάβω τέτοιο
τέτοιου είδους καθήκοντα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να μπει σε τέτοιου είδους θέσεις. Όταν θα την προσδιορίσουν τα social media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμμετέχετε σε αυτά, παρακολουθείτε, είστε ενεργοί. Είμαι πολύ ενεργή, ειδικά στο παρελθόν πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναλαμβάνει τέτοιου είδους θέσεις, και δεν μιλάω μόνο για τη θέση υφυπουργού, αλλά και από τη θέση που βρισκόμουν πριν, δηλαδή τη θέση της Διευθύντριας του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, παίρνεις μια μεγαλύτερη αποστασιοποίηση από όλα αυτά. Δηλαδή είσαι πολύ πιο προσεκτικός σε σχέση με ό,τι κάνεις. Mm-hmm. Γιατί σε αναγκάζουν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Ας αφήσουμε την ηλικία, αλλά πάλι στον χρόνο θα σταθώ. Τώρα θα σταθώ στο αν ο πολιτικός χρόνος που μένει μπροστά για να ξεδιπλώσει κάποιος το σχέδιο που έχει αναλαμβάνοντας ένα υπουργείο είναι αρκετός. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός ισχύει, ότι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι λίγος αυτός ο χρόνος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω εγώ ότι μέσα σε αυτά που πρέπει κάποιος να κάνει, ειδικά όταν είναι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, είναι να προσπαθήσει να αντιστρέψει, να ηρεμήσει λίγο και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Μακεδονία, στην Θράκη, σε όλο αυτό το γεωγραφικό χώρο των ευαίσθητων, εξαιτίας συμφωνίας των Πρεσπών. Κοιτάξτε, πρώτον, εγώ δεν ήρθα και θα σώσω το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Υπήρχαν πριν από μένα και άλλες σε αυτή τη θέση. Και έκαναν ένα εξαιρετικό έργο. Άρα δεν έρχομαι να πω ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα από τις προκατόχους μου σε σχέση με την κυβέρνηση. Έρχομαι να πω ότι θα συνεχίσω το έργο της Κατερίνας Νοτοπούλου και θα πάω τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με το χρόνο. Δηλαδή η πολιτική δεν χαράσεται από μένα προσωπικά. Είναι μια κυβερνητική πολιτική, χαράζεται από το σύνολο της κυβέρνησης. Και άρα θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που έχει ξεκινήσει ήδη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Επειδή μου είπατε σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι ο χρόνος και η δουλειά που έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είναι αυτός που θα αποδείξει τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας για τη Μακεδονία και τη Θράκη είναι τεράστια και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο όλα αυτά τα πράγματα θα τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο και ο κόσμος θα καταλάβει τη σημασία όλης αυτής της συμφωνίας, κυρίως για την οικονομία, αλλά και για τη γεωστρατηγική θέση τόσο της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και της Θεσσαλονίκης. Στόχος και της Κατερίνας αλλά και θα συνεχίσει να είναι δικός μου και συνολικά της κυβέρνησης, ήταν η Θεσσαλονίκη να έρθει στο επίκεντρο των Βαλκανίων και αυτό θα συνεχίσουμε να ξέρετε, κάνουμε. Κάνοντας την ανάρτηση, προαναγγέλλοντας την συνέντευξη μαζί σας στο Facebook, ήρθαν και οι πρώτες ερωτήσεις. Μία ερώτηση έχει κάνει σε σχέση με αυτό. Τι προτίθεστε εσείς να κάνετε για να προστατεύσετε τα προϊόντα εμπορικά, γεωργικά, με ονομασία προέλευση Μακεδονία από την Μακεδονία, από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από την Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα, παίρνοντας τον τρόμο και στις επιχειρήσεις σε σχέση με την ονομασία προέλευσης και το όνομα τέτοιων προϊόντων. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει κανείς, δεν κινδυνεύει τίποτα, δεν κινδυνεύει η ονομασία κανενός προϊόντος που προέρχεται από την Μακεδονία, αν προφανώς αυτό το προϊόν έχει πάρει την πιστοποίηση ως μακεδονικό προϊόν. Δεν κινδυνεύει τίποτα. Ό,τι ίσχυε θα συνεχίσει να ισχύει και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μία σχέση μεταξύ της χώρας μας και της Βόρειας Μακεδονίας για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Όλα δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Ό,τι ίσχυε ισχύει, αλλά θα δούμε πώς με κάθε τρόπο σε επίπεδο επιχειρηματιών και όχι μόνο θα λυθούν τέτοιου είδους λεπτομέρειες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκε ο κύριος που έστειλε την ερώτηση πριν. Προφανώς θα έχουμε τη δυνατότητα και στο επόμενο. Ανοιχτά ζητήματα είναι αυτά. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα απαντάμε σε καθημερινή βάση. Αλλά νομίζω ότι αν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα κάθε φορά με φόβο, με τρόμο, ότι αυτή η συμφωνία τα πήρε όλα και χάσαμε τα πάντα, χάσαμε τη Μακεδονία, χάσαμε τη Θράκη, νομίζω ότι αυτό είναι το προβληματικό στην υπόθεση. Πολύ έτσι το κάνουμε, το συνέστημα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε για να σπάσουμε το φόβο, να σπάσουμε τον τρόμο, να μην παίξουμε με το συνέστημα του κόσμου. Και εγώ γεννημένη στην Θεσσαλονίκη είμαι, εδώ μεγάλωσα, αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες και τους φόβους των πολιτών, αλλά δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι μπροστά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα θετικά αυτής της συμφωνίας, να καταλάβουμε ότι αυτή η συμφωνία
μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο ο φόβος. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι σε αυτόν θα επενδύσουν σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Και να αναφέρουμε σε αυτή που τουλάχιστον είναι ξεκάθαρη και ορατή, μέχρι το Μάιο που θα γίνουν οι περιφερειακές, τοπικές και οι ευρωεκλογές. Αν θεωρείτε ότι αυτό το κλίμα θα αποσυμπιεστεί, ότι τα πράγματα λίγο θα κατευναστούν, ή είναι μια ατζέντα που θα την δυνάμει σε αυτές, ακροδεξιές, στις κατηγορείται και τη Νέα Δημοκρατία ότι επενδύει σε αυτές, θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν. Έχουμε, δηλαδή, ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι κάθε φορά που πάτε να κάνετε εσείς τα κυβερνητικά στελέχη μια εκδήλωση, υπάρχει κόσμος που διαμαρτύρεται. Και εσείς εφαρμόζετε και μέτρα και καταστολής, ακόμα και προληπτικά και προληπτικές συλλήψεις. Άρα δεν λέμε εμείς ότι η Νέα Δημοκρατία επενδύει. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει σε αυτές του είδους τις αντιδράσεις. Φαίνεται από τις ανακοινώσεις και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, όπου επί της ουσίας λέει ότι πώς δεν φοβούνται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα κυβερνητικά στελέχη, να βγαίνουν και να πηγαίνουν σε αυτές τις πόλεις, ότι ο κόσμος είναι εκεί και είναι έτοιμος να τους κατασπαράξει. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι αντιδράσεις δεν είναι ουδέτερες, άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πιο στεναρό τρόπο, και νομίζω ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία επιτέλους να πάρει θέση, να μην κρύβεται πίσω από την ευαισθησία των απλών πολιτών και να στηρίζει επί της ουσίας τέτοιους ακροδεξιούς τίτλους. Είναι ολοφάνερο στον οποιονδήποτε ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ολοφάνερο ότι η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα δεν πήρε θέση στις επιθέσεις, τις ακραίες επιθέσεις που δέχτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Μακεδονία, επιθέσεις στα ίδια τους τα σπίτια. Νομίζω ότι τέτοιου είδους φαινόμενα πρέπει να τα απαντήσει συνολικά το δημοκρατικό τόξο. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εντάξει. Είναι αυτή η μόνιμη ποδός που και άρα με μια τέτοια πρόταση νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν και να μην απαντήσουν επί της ουσίας. Κύριε Υπουργέ, αυτό το λέτε εσείς. Δηλαδή δεν καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια στην Βόρεια Ελλάδα και στην Μακεδονία, εδώ. Από την άλλη, έρχεται η Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε μία εισβολή του Ρουβίκονα και λέει: δεν ακούμε ποτέ την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ να τα καταδικάζει αυτά, ή τέλος πάντων να προσπαθεί να κάνει κάτι να μην επαναληφθούν. Ότι δεν κάνει η κυβέρνηση κάτι για το θέμα της βίας. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες ώρες ήταν στο αστυνομικό τμήμα στην Ακρόπολη. Το ξέρω. Ναι. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, όταν δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια του, δεν έχει κάποιο άλλο τρόπο να αντιπολιτευτεί, βρίσκεται είτε σε ένα αστυνομικό τμήμα είτε σηκώνει ζητήματα ασφάλειας. Ήδη είναι γνωστό ότι όσες επίκαιρες ερωτήσεις έχει κάνει στον Πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα αφορούν τα ζητήματα ασφάλειας. Όταν δηλαδή ο ίδιος βρίσκεται σε μια προσωπική ανασφάλεια, σε μια δυναμία να κάνει πραγματική αντιπολίτευση, σηκώνει τα ζητήματα ασφάλειας. Αλλά τα στοιχεία, όπως είπε και η Υπουργός, η κυρία Γεροβασίλη, σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας, αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Το έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός στις αλλεπάλληλες φορές που τον κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή να απαντήσει για τέτοιου είδους ζητήματα, ότι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που ζούμε δηλαδή στα μέσα και στα ρεπορτάζ και εικόνες είναι μια άλλη πραγματικότητα από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί. Γιατί θα πει κάποιος, μα ορίστε, κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων είναι γεμάτα από περιστατικά. Ούτε έχουν σταματήσει τα περιστατικά βίας, ούτε έχουν εξαλειφθεί οι κλοπές, ούτε έχει εξαλειφθεί η εγκληματικότητα. Απλά αυτό που συμβαίνει και αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας όλα αυτά του είδους τα περιστατικά βαίνουν μειούμενα. Άρα αυτό που εμείς λέμε είναι ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αυξηθεί τέτοιου είδους περιστατικά, αλλά αντίθετα έχουν μειωθεί. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που λέω σε σχέση με το ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάθε φορά που βρίσκεται ο ίδιος στη δική του προσωπική και πολιτική ανασφάλεια σηκώνει τέτοιου ζητήματα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, είναι και υποψήφοι, είναι και αιρετοί. Προχθές διάβαζα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ταχιάο. Ο οποίος πήρε και το χρήσμα από την Ελλάδα. Ο οποίος ακριβώς, αν και μέχρι... κατηγορούσε ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ανασφάλειας, με αφορμή τα επεισόδια μπροστά στο τουρκικό προξενείο και την επίθεση στα ΜΑΤ. Ακριβώς. Ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος κρύφτηκε για αρκετό καιρό πίσω από μια ουδετερότητα και μια μη κομματική στήριξη, αναγκάζεται και αυτός να πάει και να ταυτιστεί με την επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και να σηκώσει το θέμα αυτό που σηκώθηκε όλα τις προηγούμενες μέρες και για την Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία. Και ξαναλέω, όταν δεν έχουμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν είχαμε ή δεν είπα ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά είναι άλλο πράγμα να καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα και να προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα μειώνουμε και να πηγαίνουν καλύτερα, δηλαδή να μειώνουμε τα προβλήματα και αυτά που δημιουργούν τέτοιου είδους αντιδράσεις, και είναι άλλο πράγμα να παίζουμε και να κάνουμε πολιτική πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και ξαναλέω ότι ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος το είδα και εγώ ότι σήκωσε το θέμα σε σχέση με αυτό που έγινε στο τουρκικό προξενείο, νομίζω ότι έχει και αυτός μια ευθύνη, και το κόμμα του και ο ίδιος προσωπικά. Θα μπορούσε να είναι στην ατζέντα για τις δημοτικές εκλογές και τις περιφερειακές. Είναι... Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι, είναι ένα άλλο πεδίο σε κανονικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν δικαίωμα όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες να θέτουν και κεντρικά πολιτικά ζητήματα, γιατί νομίζω ότι η κεντρική πολιτική επηρεάζει την τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση επηρεάζει την κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα αναγκαστικά πρέπει όλοι να μπαίνουμε στα χωράφια ολονών. Ωραία. Αφού είναι έτσι, πώς θα επηρεάσει αυτό το εγχείρημα για την Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή βέβαια τις ευρωεκλογές και τις τοπικές εκλογές και τις περιφερειακές. Αν θα έρθει από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή με αφορμή τις ευρωεκλογές και να διαχυθεί αυτό το άνοιγμα και στις τοπικές εκλογές και στις περιφερειακές, ή το εγχείρημα για τις ευρωεκλογές, αυτό το κάλεσμα, θα πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά. Τα παραδείγματα, δηλαδή, μάλλον τα πειράματα, να γίνουν σε πιο μικρές κοινωνίες και σε πιο μικρά εγχειρήματα. Είτε είναι οι τοπικές εκλογές, είτε είναι οι περιφερειακές. Να δοκιμαστεί και εκείνο να είναι δοκιμαστικό σχολείο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κατεύθυνση δικιά μας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα, και σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλούς δήμους ανά την Ελλάδα, τέτοιου είδους εγχειρήματα υπάρχουν, δρούν και θα δούμε τα αποτελέσματά τους. Άρα η σχέση και η επικοινωνία, η δικιά μας, η κομματική, με όλο τον προοδευτικό χώρο, ισχύει και ίσχυε και στο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, δεν είναι ζήτημα αυτό να έρθει ως εντολή από πάνω προς τα κάτω. Νομίζω αυτές οι δυναμικές και αυτή η ανάγκη προκλήθηκε από την καθημερινή συνέβρεσή μας με τον προοδευτικό χώρο, στο χώρο όπου ζει ο καθένας, όπου εργάζεται, όπου κατοικεί. Άρα, επί της ουσίας, αυτό βγαίνει ως αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας και μιας ανάγκης που υπάρχει στην κοινωνία να έρθει πιο κοντά ο προοδευτικός χώρος. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ομιλία, σε σχέση με το ότι εμείς ως ένα κόμμα της αριστεράς, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι να καπελώσουμε ή να εξαϊλώσουμε κανέναν, είναι να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο και με η αριστερά, με την κεντροαριστερά και τους πράσινους, ώστε επί της ουσίας να καταφέρουμε να σταματήσουμε την ανάκαμψη του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση για την καθημερινότητα στην οποία αναφερθήκατε. Πόσο αλλάζει η καθημερινότητα μιας νέας γυναίκας γενικά, έτσι, όταν γίνεται υπουργός ή δεν αλλάζει κάτι, και πώς καταφέρει να είναι απλός. Δηλαδή να παραμένει, να μην αποκτά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το στοίχημα και νομίζω από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα στο γραφείο, αυτό ζήτησα από τους συνεργάτες μου, ότι αν καταλάβετε ότι άρχισε η εξουσία να με αλλάζει, να μου το επισημάνετε από το πρώτο λεπτό. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο πραγματικά. Ποιες είναι οι καθημερινές προσωπικές ασκήσεις που κάνει κάποιος που προπονεί τον εαυτό του για να μην το οδηγήσει τον εαυτό του σε κάτι να τέτοιο. Να σκέφτεται το κάθε του βήμα, αλλά κυρίως να σκέφτεται ότι το γραφείο του, αλλά και οι άνθρωποι είναι συνεργάτες, είναι το ίδιο με αυτόν. Αυτός δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, όχι μόνο σε σχέση Προφανώς νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται να σε συναντήσουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί σου είναι κανονικοί άνθρωποι, πραγματικοί άνθρωποι, και άρα πρέπει να τους νοιάζεις. Και εσύ είσαι ένας κανονικός άνθρωπος. Και ότι η ζωή υπήρξε και πριν και μετά το Υπουργείο. Δεν το συζητάω. Νομίζω ότι η ζωή είναι κυρίως πριν και μετά το Υπουργείο. Διεύθυνση είναι γνωστή νέα πολίτησα, είστε. Έτσι? Είμαι, ναι. Θα αλλάζατε τοποκατοικίες, δηλαδή, να φύγετε από εκεί. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νεάπολη για πολλά χρόνια. Προφανώς ζούσα στη Νεάπολη. Κάποια στιγμή έφυγα και έμεινα και λίγο στο κέντρο, το οποίο για ένα Θεσσαλονικιό είναι ένα όνειρο ζωής πάρα πολλές φορές, γιατί έχει μια ευκολία σε σχέση με την καθημερινότητά σου. Στη συνέχεια πήγα στην Αθήνα, τώρα όταν γύρισα πίσω επέστρεψα στη Νεάπολη. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον με τραβάει περισσότερο. Πώς λέει, και ζω στην Ξενοβιάστρα την Αθήνα, μάλλον, για σένα τραγουδό κάθε βραδιά. Θα μπορούσε να γίνει και στα γαλλικά μια συνέντευξη. Έτσι, λόγω και σπουδών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη, η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Χατζηγεωργίου, υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης.